εκείνο τον καιρό, ξαναπηγαίνοντας ο Ιησούς το πρωί στην πόλη, πείνασε. Βλέποντας το δρόμο μια σικιά, ήρθε κοντά της, μα δεν βρήκε παρά μόνο φύλλα και της λέει: «Ποτέ πια να μην ξαναβγάλεις καρπό». Και αμέσως ξεράθηκε η σικιά. Όταν το είδαν οι μαθητές, απόρρισαν και είπαν: «Πως ξεράθηκε αμέσως η σικιά». Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Σας βεβαιώνω, αν έχετε πίστη χωρίς να αμφιβάλλετε, όχι μόνο θα κάνετε το θαύμα με τη σικιά, αλλά και αν πείτε σε αυτό το βουνό: σήκω και πέσε στη θάλασσα, θα γίνει. Και όλα όσα ζητήσετε στην προσευχή με πίστη, θα τα λάβετε». Όταν ο Ιησούς ήρθε στο ναό και δίδασκε, τον πλησίασαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού και του είπαν: «Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά και ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία?» Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Θα σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Αν μου απαντήσετε, θα σας πω κι εγώ με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Το βάπτισμα του Ιωάννη, από πού προερχόταν? Από τον Θεό ή από τους ανθρώπους?» Αυτοί συζητούσαν μεταξύ τους και έλεγαν: «Αν πούμε από το Θεό, θα μας πει, γιατί τότε δεν το πιστέψατε? Αν πάλι πούμε από τους ανθρώπους, φοβόμαστε τον κόσμο, γιατί όλοι τον Ιωάννη τον θεωρούν προφήτη». Απάντησαν λοιπόν στον Ιησού: Δεν ξέρουμε. Τους είπε και εκείνος: «Ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Τι γνώμη έχετε τώρα για αυτό που θα σας πω? Κάποιος είχε δύο παιδιά. Πάει λοιπόν στον πρώτο και του λέει: «Παιδί μου, πήγαινε σήμερα και εργάσου στο αμπέλι». Αυτός του είπε: «Δεν θέλω». Ύστερα όμως μετάνιωσε και πήγε. Πάει και στον δεύτερο και του λέει τα ίδια. Εκείνος του αποκρίθηκε: «Μάλιστα, κύριε». Αλλά δεν πήγε. «Ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατέρα του?» Ο πρώτος. Του απαντούν. Τους λέει ο Ιησούς: «Σας βεβαιώνω πως οι τελώνες και οι πόρνες θα μπουν πριν από σας στη Βασιλεία του Θεού. Ήρθε σε εσάς ο Ιωάννης κηρύττοντας την οδό της σωτηρίας και δεν τον πιστέψατε. Οι τελώνες όμως και οι πόρνες τον πίστεψαν. Και εσείς, παρόλο που τους είδατε, δεν μετανοήσατε ούτε τότε για να τον πιστέψετε». Ακούστε άλλη μία παραβολή. Ένας γεωκτήμονας φύτεψε ένα αμπέλι. Το περιέφραξε, έσκαψε σε αυτό πατητήρι, έχτισε πύργο, τον νίκιασε σε γεωργούς και έφυγε για άλλον τόπο. Όταν πλησίαζε η εποχή της καρποφορίας, έστειλε τους δούλους τους, τους γεωργούς, να πάρουν το μερίδιό του από τους καρπούς. Οι γεωργοί όμως έπιασαν τους δούλους του, κι άλλον τον έδιραν, άλλον τον σκότωσαν και άλλον τον λιθοβόλησαν. Ξανά στείλε άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους, και τους έκαναν τα ίδια. Τελευταίων τους έστειλε το γιο του με τη σκέψη: «Θα σεβαστούν το γιο μου. Οι γεωργοί όμως, όταν είδαν το γιο, είπαν μεταξύ τους: «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Εμπρός, ας τον σκοτώσουμε. Ας αρπάξουμε την κληρονομιά του». Έτσι τον έπιασαν, τον έβγαλαν έξω από το αμπέλ και τον σκότωσαν. Όταν λοιπόν έρθει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, τι θα κάνεις εκείνους τους γεωργούς? «Είναι κακοί, είναι κακοί. Του λένε. Γι' αυτό θα τους εξολοθρέψει με το χειρότερο τρόπο. Και θα νοικιάσει το αμπέλι σε άλλους γεωργούς που θα του δίνουν τους καρπούς στην εποχή τους». Τους λέει ο Ιησούς: «Ποτέ δεν διαβάσατε στις γραφές? Ο λίθος που τον πέταξαν σαν άχρηστον οι οικοδόμοι, αυτός έγινε αγκονάρι. Ο Κύριος το έκανε αυτό. Είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας. Όποιος πέσει πάνω σε αυτό το λίθο θα τσακιστεί. Και σε όποιον πάνω πέσει ο λίθος, θα τον κομματιάσει. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα σας αφαιρέσει το προνόμιο να είστε ο λαός της Βασιλείας Του. Και θα το δώσει σε έναν λαό που θα παράγει τους καρπούς της Βασιλείας».